Engine Power, η απόλυτη τηλεοπτική μηχανοκίνητη εμπειρία ξεκινάει τώρα στην οθόνη σου. Γι' αυτό μην ξεχνάς, πάντα να φοράς κράνος και ζώνη στις μετακινήσεις σου. Engine Power, ο κόσμος της μηχανοκίνησης ακόμα πιο ψηλά, ανεβαίνει συνέχεια και είμαστε εδώ, δουλεύουμε σκληρά για εσάς, για την προβολή, τη μέγιστη προβολή αυτού του χώρου. Σε κάθε επεισόδιο προσπαθούμε να περάσουμε και ένα μήνυμα που θα μπορεί να μας βάλει σε σκέψεις, σε ένα μήνυμα που μπορεί να μας κάνει καλύτερους. Σήμερα θα σας πω δύο ιστορίες, δύο αληθινές ιστορίες που έχουν ένα ηθικό δίδαγμα. Η πρώτη ιστορία έχει να κάνει με τον Αλ Καπόνε, έναν πολύ καλό κλέφτη, τον ξέρετε, πορνεία και όλα αυτά τα εγκλήματα που έκανε, που είχε έναν πολύ καλό δικηγόρο, τον Easy Eddie. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος τον ξελάσπωνε κάθε φορά. Γι' αυτό και του είχε τα πάντα. Πολυτέλειες, βίλες, αυτοκίνητα, χρήματα, τα πάντα. Ο συγκεκριμένος όμως άνθρωπος είχε ένα αδύναμο σημείο. Ποιο ήτανε? Το παιδί του. Δεν μπορούσε να σκέφτεται ότι μεγαλώνει σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό ήθελε να του περάσει ένα μήνυμα το πόσο σημαντικό να είναι ηθικός και να έχει αξίες. Τι έκανε? Πήγε στην αστυνομία και έδωσε τον Αλ Καπόνε στεγνά. Με αποτέλεσμα, μετά από κάποιους μήνες, φυσικά να πληρώσει το τίμημα. Να τον βρούνε γαζωμένο, στην κυριολεξία, σε κάτι σε δρομάκια του Σικάγου. Φυσικά το μήνυμα το πέρασε στο γιο του για την ακεραιότητα που θα έπρεπε να έχει στη ζωή του. Πάμε στη δεύτερη ιστορία με ένα πρόσωπο στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ήταν πιλότος στον Αμερικάνικο στρατό και την ώρα της απογείωσης από το αεροπλανοφόρο διαπίστωσε ότι δεν έχει καύσιμα. Στην επιστροφή του άμεσα στο αεροπλανοφόρο για να σωθεί φυσικά, γιατί δεν είχε καύσιμα και θα έπεφτε το αεροπλάνο, διαπίστωσε ότι οι Ιαπωνικά μαχητικά κάνουν επίθεση στα αεροπλανοφόρα του Αμερικάνικου στρατού. Για να μην αφήσει εκτεθειμένα τα αεροπλανοφόρα, αρχίζει να επιτίθεται στο Ιαπωνικό στρατό. Με αποτέλεσμα να καταρρύπτει το ένα αεροπλάνο πίσω από το άλλο και να γλιτώνει στην κυριολεξία τα αεροπλανοφόρα του Αμερικάνικου στρατού. Φυσικά αυτός ο άνθρωπος σε μια αερομαχία 29 ετών πέθανε, αλλά ήταν ένας ήρωας της Αμερικής. Γι' αυτό κιόλας και το επίσημο αεροδρόμιο τους έχει ονομαστεί International Hare. Πήρε το όνομά του. Φυσικά αυτό το πρόσωπο ξέρετε ποιο ήταν? Ο γιος του Έντι, ο γιος του δικηγόρου του Αλ Καπόνε. Περνώντας την ακεραιότητα το μήνυμα αυτό, αυτός ο άνθρωπος έγινε ένας ήρωας. Αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσουμε και σε εμάς είναι το εξής. Δυστυχώς τα πρότυπα που έχουμε πλέον μας σαν κοινωνία είναι ό,τι πιο σκουπίδι υπάρχει. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε εμείς πώς θα γίνουμε καλύτεροι, έτσι ώστε στα παιδιά μας να τα γαλουχίσουμε με μεγαλύτερες, με πιο σωστές αξίες. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την πορεία αυτής της χώρας. Για παράδειγμα, για ένα ευρώ ή για έναν μισθό, μην μπαίνετε στη διαδικασία να πουλάτε στην κυριολεξία την ψυχή σας. Το διαείδαμε πρόσφατα, για μία θέση, για έναν μισθό, μπήκε ένας άνθρωπος στα Τέμπη ως σταθμάρχης και είδατε τι κακό προκάλεσε, ενώ θα έπρεπε να έχει πάρει αυτή τη θέση κάποιος άλλος άνθρωπος που την άξιζε, που είχε γνώση και εμπειρία. Αυτό είναι το ηθικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Να προσπαθήσουμε να μην πουλάμε για το χρήμα ή για τα προσωπικά μας και μόνο συμφέροντα τον συνάνθρωπό μας. Πάμε όμως τώρα για δράση και πάμε να δούμε τι έχουμε για αυτή την εβδομάδα να ζήσουμε στον κόσμο της μηχανοκίνησης. Πάμε!